για το ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια σαφή θέση. Σε αυτό έχει πει: εγώ θέλω εκλογές, παιδιά. Διότι η πορεία η πολιτική που ακολουθεί η χώρα δεν είναι η σωστή και επομένως θα χρησιμοποιήσω και αυτό το όπλο για να κάνω εκλογές. Το ερώτημα είναι αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαινε σε μια διαδικασία προβληματισμού για μετά τις εκλογές, για την εκλογή ενός Προέδρου σαν τον κύριο Κουβέλη. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει προεδρολογία. Εμείς δεν προεδρολογούμε, ούτε σπέβδουμε να ανακοινήσουμε ένα θέμα της Προεδρίας, το οποίο μπορεί να συζητηθεί σε ένα χρόνο άλλον, διαφορετικό. Αυτό που λέμε εμείς και το λέμε με επιμονή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Αυτή η κυβέρνηση έχει αφήσει πίσω ερείπια στη χώρα και τώρα πάει να δώσει τη χαριστική βολή. Και δίνει καθημερινά τη χαριστική βολή στη χώρα. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό είναι το θέμα. Πρέπει ο τόπος να πάει σε εκλογές. Έχουμε μια κυβέρνηση εκτρής μειοψηφίας, η οποία έχει κατάρρευση μέσα στο λαό. Κατάρρευση. Δεν υπάρχει αυτή η κυβέρνηση μέσα στο λαό αυτή την ώρα. Και τα δύο κόμματα που συγκυβερνούν, η Νέα Δημοκρατία είναι δεύτερο και καταϊδρωμένο και το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα. Και από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα η κατάσταση και στα δύο κόμματα από την άποψη της λαϊκής απήχησής τους έχει επιδεινωθεί. Λοιπόν, είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν αντιπροσωπεύει σχεδόν τίποτα μέσα στον ελληνικό λαό. Αυτή πρέπει να φύγει λοιπόν. Όχι να βάζει φόρους και να κάνει επιδρομές στα εισοδήματα και να βουλιάζει και να πνίγει την οικονομία. Αυτό λέμε εμείς, απλό. Σαφές. Και από εκεί και πέρα, δεν θα, ασφαλώς εμείς δεν θα συνδράμουμε. Εσείς δεν θα συνδράμετε την, και έχετε πει καλώς. Εκλογή προέδρου, δεν θα έχετε ούτε υποψήφια, την εκλογή προέδρου προκειμένου να δώσουμε φυλή ζωής σε μια καταστρεπτική κυβέρνηση. Εμείς δεν είναι θέμα, αυτό που θα τεθεί τώρα δεν είναι θέμα προέδρου. Ναι, είναι το πολιτικό, το ευρύτερο πολιτικό θέμα. Το καταλαβαίνω. Στην ουσία μιλάμε για ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν δίνουμε. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σαφήστε αυτό που λέτε. Θα βρεθεί στη διαδικασία εκλογής Προέδρου και όλη αυτή η διαδικασία και μια κουβέντα που γίνεται τώρα. Και θα πει ο ίδιος τι θέλει να κάνει. Δηλαδή θα πει ότι μετά εγώ θέλω εκλογές. Μετά τις εκλογές θα πάμε να εκλέξουμε πρόεδρο. Με μια ευρεία συνένεση να εκλέξουμε έναν ικανό πρόεδρο για να παίξει τον θετικό του ρόλο για τη δημοκρατία, αλλά και για μια προοδευτική πορεία της χώρας. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Δεν χρειάζεται αυτά τα νεοφιλελεύθερα πειράματα που έχουν καταστρέψει όλη την Ευρώπη. Βλέπετε τι γίνεται με τη Γαλλία και τη Γερμανία τώρα. Ναι. Πήγε μια κουβέντα, είπε ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, και αλλάξαν όλη την κυβέρνηση, γιατί έδειξε την κυρία Μέρκελ. Αντιλαμβάνεστε που ζούμε, σε έναν νέο ολοκληρωτισμό ζούμε στην Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, εδώ. Θέλετε εδώ, ο πρόεδρος λοιπόν, να έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά. Ναι, θέλουμε μια νέα πορεία. Ως χώρα, ως Ευρώπη. Μια διαφορετική κατεύθυνση. Έναν διαφορετικό προσανατολισμό. Η κατάσταση βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως η Ελλάδα είναι στον πάτο, ασφαλώς. Ναι, αλλά όχι ότι η υπόλοιπη Ευρώπη πάει καλά. Όταν έχουμε ύφεση στη Γερμανία, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ύφεση. Έχουμε στασιμότητα και ύφεση στη Γαλλία, στην Ιταλία τα ίδια. Δηλαδή μια Ευρωζώνη η οποία βουλιάζει. Και μια Ελλάδα η οποία κατρακυλάει χωρίς να σταματημώ πλέον. Λοιπόν, υπάρχει το success story που, για το οποίο μίλησε ο κύριος Σόιμπλε χτες. Τώρα αστειευόμεθα. Και είναι θλιβερό το θέαμα ενός πρωθυπουργού πάνω σε έναν κόσμο που παίνεται, σε ένα λαό ο οποίος δεν βλέπει να έχει αύριο, να λέει ότι κάνουμε ράλι επιτυχιών. Μα είναι δυνατόν. Μα σε ποιο κόσμο ζει ο κύριος Σαμαράς? Ελάτε να κλείσουμε λίγο. Σε ποιο πλανήτη είναι? Σε ποιο πλανήτη είναι? Θα σώσει και τη Γερμανία ο κύριος Τσίπρας. Αφήστε τώρα τη Γερμανία. Σε ποιο πλανήτη ζει ο κύριος Σαμαράς? Και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Λέω ότι η Γερμανία. Θα σώσει όλη την Ευρώπη τώρα ο κύριος Τσίπρας με τον μαγικό ραντί και τις μαγικές. Βλέπετε τη Γερμανία να πάει καλά? Βλέπετε να πηγαίνει καλά η Γερμανία? Η Ευρώπη περνάει μια κρίση. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας. Η Ευρώπη θα λύσει την κρίση. Μα η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, κυρία Μιτσέλ. Αν δεν αλλάξει η κυρία Σιμακοπούλου η Ευρώπη, δεν πρόκειται να δούμε προκοπή. Αν συνεχίσει η Ευρώπη με την κυρία Μέρκελ και την πολιτική λιτότητα. Με λαϊκισμό. Δεν βγαίνει. Με λαϊκισμό είναι αυτό που λέω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Μα τι λέτε τώρα, καταστρέφετε τα πάντα. Καταστρέφετε τα πάντα στην Ευρώπη και μου λέτε εγώ ότι είμαι λαϊκιστής γιατί λέω εναντίον της λιτότητας. Όταν βοά ο τόπος και αντιλαμβάνονται οι πάντες σήμερα στην Ευρώπη ότι ο δρόμος αυτός που ακολουθείτε είναι αδιέξοδος. Και ιδιαίτερα για τον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και για τον Βορρά.
Τώρα βλέπετε ότι η κρίση φτάνει στο βορρά. Ναι, αγγίζει βλέπω. Την κατάσταση. Και εσείς δεν θέλετε να δείτε λοιπόν, θετικά να σημάδια για το δεν που βρίσκεται να... η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλάξουμε. Τα οποία δεν τα βλέπει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος εκτός από τα θετικά σημάδια. Θετικά σημάδια βλέπει ο κόσμος. Μισό λεπτό, κύριε Νίτσα. Θέλω να κάνουμε πολύ συγκεκριμένα ναι, την κουβέντα. Δεν επικοινωνείτε. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσουμε τον κύκλο τη κουβέντα. Διότι, κύριε Αγνωστάκη, εσείς είστε τώρα στο κέντρο τη δουλειά που λέτε. Αυτό που παρακολουθούσαμε μόλις τώρα.